Η κατάρρευση της Τουρκίας είναι κάτι που θα βοηθήσει την Ελλάδα ή δημιουργεί και εδώ προβλήματα? Κοιτάξτε, ποτέ μια κατάρρευση μιας γείτονος χώρας δεν είναι προς όφελος και της άλλης χώρας. Δεν μας συμφέρει και εμάς η κατάρρευση της Τουρκίας. Εμείς θέλουμε η Τουρκία να εξακολουθήσει να λειτουργεί με κανονικούς ρυθμούς και βεβαίως σεβόμενοι όλες τις άλλες συνθήκες και όλα τα πολιτικά ζητήματα για τα οποία μίλησε ο κύριος Βαλινάκης. Εγώ εκείνο που θέλω να πω επίσης στη συζήτηση είναι ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα της αλλοπρόσαλης πολιτικής οικονομικής πολιτικής του Ερντογάν, που βασιζόταν πάρα πολύ στα χαμηλά επιτόκια. Ναι. Το έκανε αυτό για να βοηθάει τις επιχειρήσεις, αλλά τελικά αυτό αναθέρμανε την οικονομία, δημιούργησε πληθωρισμό και μια κρίση εμπιστοσύνης τελικά στο νόμισμα. Αυτό που απομένει να δούμε από εδώ και πέρα είναι κατά πόσο αυτή η κρίση εμπιστοσύνης θα συνεχιστεί, κατά πόσο ο πληθωρισμός επίσης θα συνεχιστεί. Εσείς τι βλέπετε, κύριε καθηγητά, πού οδηγεί όλο αυτό? Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, θα δοθούν αυξήσεις μισθών, θα βοηθήσουν ή θα ρίξουν λάδι στη φωτιά αυτή που είπατε? Θα ρίξουν λάδι στη φωτιά. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι θα συνεχίζεται αυτό το σπιράλ πληθωρισμού, υποτίμησης και πάλι πληθωρισμού. Οι μισθοί να κυνηγάνε τις αυξήσεις δηλαδή και να μην φτάνουν. Και ενδεχομένως να δούμε αυτό που λέμε στην οικονομική ορολογία bank run, δηλαδή να δούμε άρση της εμπιστοσύνης στις τράπεζες, του κοινού στις τράπεζες, και να τρέχουν να σηκώσουν τα χρήματά τους. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, εάν γίνει αυτό, θα δούμε capital controls από την πλευρά του Ερντογάν. Αυτό πότε θα φανεί, πού πάει η κατάσταση, είναι κάτι θα που θα το δούμε άμεσα τις επόμενες μέρες, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Mm-hmm. Πάντως αυτό πάλι που μας δείχνει αυτή η όλη η κατάσταση είναι πώς θα ήμασταν εμείς, η Ελλάδα, αν δεν ήμασταν στην Ευρωζώνη και αν δεν είχαμε τους θεσμούς εκείνους που μας προστατεύουν έναντι της αυθαιρεσίας, πολλές φορές, της εκτελεστικής εξουσίας. Τι εννοώ? Εννοώ ότι δεν επιτρέπεται ο Ερντογάν να καθορίζει τη νομισματική πολιτική